Βίκτορ εδώ! Και σήμερα έχουμε νέο βίντεο! Σε αυτό το βιντεάκι με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ στα stream κυρίως και σε μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Instagram. Τσεκάρετε αν το θα εμφανιστεί και εδώ πέρα. Έχετε ρωτήσει για αυτήν εδώ την κάρτα των Jones. Όσοι έχετε μπει στα στριμάκια θα έχετε δει ότι έχω παίξει το τελευταίο μου γουλού με αυτήν εδώ την καρτούλα, ο οποίος είναι αρκετά ενδιαφέρον παίκτη και θα κάνουμε ένα review για αυτόν πριν σας πω πράγματα για αυτόν εδώ τον παίκτη. Σίγουρα θα μπούμε ένα match πιο πριν. Πάμε όμως τώρα να παίξουμε ένα ματσάκι με αυτήν εδώ την ομάδα. Όσοι είχατε δει το προηγούμενο βασικά βίντεο με τα rewards, θα είχατε δει ότι η ομάδα ήταν λίγο διαφορετική. Έβαλα Rashford εδώ πέρα και έχω βάλει Jones στο CDM. Ο Rashford παίζει στα πλάγια και Μανέ με Βουντραγένιο παίζει striker. Οπότε ναι, πάμε να δοκιμάσουμε αυτή την ομάδα. Παίξαμε και σε αυτό το γουλού, όχι solo με αυτή την ομάδα. Την πρώτη δεκάδα την έπαιξα με την προηγούμενη. Σε αυτό το γουλού επίσης να πω ότι τερμάτισα goal 2. Δεν θα σας δείξω Road to Elite επεισόδιο γιατί δεν έχει νόημα. Πιστεύω, σας είπα, Road to Elite πλέον θα βάζω μόνο όταν είναι ενδιαφέροντα επεισόδια και κάνουμε ωραία πραγματάκια. Και κάτι ακόμα, πριν πάμε να παίξουμε το ματσάκι το οποίο θα είναι rival, να πω να κάνετε ένα σαμπάκι στο κανάλι και εννοείται και το καμπανάκι για να φτάσουμε τα 30k. Είμαστε 27.200 και όσο πάει το A-Gang μεγαλώνει chat. Let's go! Επειδή είμαστε και rank 1, οπότε θα πάρουμε καλά πακετάκια και θέλουμε να πάμε division 2. Από ό,τι βλέπετε εδώ είμαστε 1700 points, 1704 συγκεκριμένα. Θέλουμε αρκετά ποντάκια ακόμα. Πρέπει να αρχίσω να παίζω πιο συχνά rivals, γιατί η αλήθεια είναι ότι παίζω πολύ σπάνια πλέον. Ωραία, δεν βρίσκει αντίπαλο από ό,τι φαίνεται. Χωρίς αντιπάλου σήμερα. Nice, πολύ καλό. Καλά πάει αυτό. Για να δούμε ομάδα αντιπάλους. Έχει και αυτός Jones, οπότε θα τον δείτε και από τις δύο μεριές. Έχει κόκκινο Rashford, Mbappé. Έχει δυνατή ομαδούλα. Μόνο Van Dijk δεν μου αρέσει πολύ εκεί, γιατί η απειλή του κάρτα δεν πολύ τραβάει. Για πάμε να δούμε τι αντίπαλος είναι. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν το έχετε δει είναι ότι έχω αλλάξει την κάμερά μου σε co-op για να βλέπω τις πιο πολλές πάσες που γίνονται, ρε φίλε. Νομίζω με έχει βολέψει. Έπαιξα κάποια ματσάκια με αυτή την κάμερα και νομίζω είναι αρκετά καλά. Να του ο Jones. Εδώ θα κόψει. Πιέζει ψηλά, δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Ο Χούλιτ, ο Άγγλος Χούλιτ είναι τσάτ. Ήρεμα, μην τον αμπιζάρουμε τώρα για το βίντεο. Και φάμε γκολ. Φεύγει ο δεύτερος Άγγλος Χούλιτ. Έχουμε δύο Άγγλους Χούλιτ πλάκα πλάκα. Ρούνι, θα σουτάρει αλλά δεν μπαίνει. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, οκ. Ο Ζανέτ για ένα περαιό λόγο ενώ ήμουν κολλημένος πάνω του θέλησε να φύγει από πάνω του. Από μόνος του, δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί. Μπούντρα. Θα κάνει το bridge, θα σουτάρει και το 1-1. Δεν τα παρατάμε. Εδώ, Μπούντρα, Γένιο. Άλλη μια παικτάρα εδώ. Βλέπετε και σε αυτό το μάτι την κλάση του. Γενικά, όσοι δεν είστε στα stream, επίσης θα τσεκάρετε και πώς είναι περίπου η ομάδα. Γιατί έχετε χάσει πολλά επεισόδια με το πόσο γαμάτι είναι αυτή η ομάδα. Γι' αυτό, twitch.tv, κάντε το σπίκταν. What the fuck. Ήρεμα. Ρασφορντάκης. Μέσα! Αχ, άνοιξε το κοντρόλ. Ξαναμπαίνει όμως ο Ρούνι ο παικταράς. Νάντος, Τζόνς. Πασούλα. Ήρεμα. Νάντος, Μπούντρα! Αχ, έβγαλε τέρμα. Αχ, παραλίγο. Τζόνς, θα κάνει τον ball roll. Τζόνς, τα κουνάκι. Πασούλα στο Ρούνι, κόλλησε το σύμπαν. Τι έπαθε εκεί, δεν ξέρω. Κερδίζω το φάουλ. Ρούνι απευθείας είναι αυτό, μάγκες. Αυτό είναι... Ωμα... Όχι! Ρούνι από εδώ! Ω, τι βγάζει ο Άλισον! Insane απόκριση εδώ του Άλισον. Rashford! Rashford το χάνει! Ελάστικο OP. Όχι ρε Τζόνς, πάρτε ένα εκεί ρε. Μπράβο Κάντζα ρε. Τζόνς, ωραία. Βγάζει πολύ καλή πάση για τον Ρούνι. Ο Ρούνι θα πετάξει τον Μπούντρα και ο Μπούντρα τρέχει. Ο Μπούντρα τρέχει και δεν τον προλαβαίνει κανείς. Θα το βάλει αυτή τη φορά. Όσο και να βγάλει τον Άλισον, αγόρι μου, Μπούντραγένιο από εκεί δεν το χάνει. Οκ. Okay. Ηρέμησε. 2-1, γυρνάμε το μάτς. Τζόνς. Εδώ, κόβει. Εδώ, ο Χούλιτ, ο Άγγλος. Δίνει πολύ ωραία πάση στο Μανέ. Μανέ θα μπει μέσα. Το φινεσάκι. Ότομπλοκ. Γαμώτα, ότομπλοκ. Νάτο, Τζόνς. Θα σουτάρουμε, Τζόνς. Έχεις, το παρατράβηξα, το παρατράβηξα. I know. Μιχρονάκι, νομίζω τον έχουμε τον αντίπαλο. Αν συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι, θα ανεβούμε και στα ποντάκια μας. Δείτε εδώ, βλέπετε και τα stats. 8 shoot εμείς, 2 αντίπαλος. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ποιος παίζει καλύτερα. Επίσης, τον Jones κάποιες φορές τον κάνω και αλλαγή. Σαν σούπερ, σε βάζω Wijnaldum στη θέση του. Όταν θέλω να πάω επιθετικό σύστημα. Και κρατάω Rooney με
Βαϊνάλντου μέσα. Ή μπορεί κάποιες φορές, αν είναι full κουρασμένος ο Ρούνι, να αλλάξω Ρούνι αντί για Jones και να παίζω με Βαϊνάλντουμ Jones. Από τις χειρότερες άμυνες που έχω κάνει. Πολύ κακή άμυνα, πάρα πολύ κακή άμυνα εδώ πέρα. Πάμε ρε Ράσφορντ, μόνος είσαι. Μόνος σου κι όλοι τους. Και είναι και out. Συγκρέιβεν. Τι πάση είναι αυτή. Θα φάω γκολ χωρίς λόγο. Πάλι καλά. Ωρε Τζόνς εδώ. Το σκούπτερν, τρομερός. Μανέ. Μανέ, πολύ ωραίο μπολρολ. Πάρα πολύ ωραίο μπολρολ. Πασούλα στο Μπούντρα και χάτρικ από Μπουντραγένιο. Αυτά είναι γκολ. Αυτά είναι όμορφα γκολ. Ποδόσφαιρο κλάσης. Αυτά είναι. Μπουντραγένιο, χάτρικ. Ήρεμος και ωραίος. Όχι, όχι, όχι. Έλα ρε, έλα ρε με τα kick of glitch. Δύο kick of glitch μου έχει βάλει ότι πας ρε. 3-3 στο 60 ρε φίλε. Σκατοκολόφορτος μαλάκα. Kick of glitchάτος. Kick of glitchάτος είναι αυτός. Λοιπόν, θα βάλω κι εγώ Μαχρέζ και Λοζάνο, πάμε. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα ακριβώς. Λες και δεν έχω αμυντικούς είναι τώρα. Κάτι έπαθε η άμυνά μου. Κοκομπλόκο έπαθε, τσότσο, δεν ξέρω τι έπαθε εκεί. Τι κάνει ρε. Τεντρούλα, Μπούντρα το βάζεις. Μπούντρα τη χάνει. Όχι ρε φίλε. Όχι να τα χάνουμε αυτά τώρα. Εγώ και ρε ρος. Για σε μας με τις κάθετες σου. Ράσφορντ εσύ. Πεκτάρα μου. Πεκτάρα Ράσφορντ. Έλα Βαντάικ είναι, δεν σε προλαβαίνει ποτέ. Βαντάικ είναι. Τέλειο. 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 Βγάλε τέρμα. Βγάλε τέρμα. Μπουντραγένιο κι άλλο γκολ. Και τα 4 γκολ ο Μπούντρα. Τρομερή ενέργεια του Ράσφορντ βέβαια. Δεν τα παρατάμε ρε. Δεν τα παρατάμε έτσι. Θα δείτε και μεγάλο μάτς κιόλας. Βλέπετε ματσάκι, βλέπετε κέντερ μπάκι. Θα το βάλω ultra defensive τώρα όμως. Να κρατήσουμε αμυνούλα γιατί αυτός δεν μας τα λέει πολύ καλά. Η αλήθεια είναι. Έτσι έτσι παίρνω. Ωραίο. Ράσφορντ έλα. Δεν το πιστεύω ότι με πρόλαβε το bot. Το bot ήταν εκεί ρε φίλε και μου πήρε την μπάλα το μποτάκι, αλήθεια. Έκανα μπόλερο να τη φέρω στο δεξί μου και μετά με έκοψε τον bot από πίσω. Άιτ, είμαι σπίτι μου, θα σουτάρω το σπίτι μου. Όπα, 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 μαλακία παίχτηκε εδώ. Τζόνς όμως είναι εκεί να καθαρίσει. Θα κάνει κακό διώξιμο όμως. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω ότι θα τρώγαμε τέτοιο γκολ. Δεν μπορούμε να διώξουμε την μπάλα. Offside. Ήταν offside νομίζω. That's fun. 4-3 στο 89 και νομίζω πάει για χ το ματσάκι. Δεν τραβάει φασούλα. Θα φάω κι άλλο γκολ μήπως. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω να περνούσε αυτή η πάσα. Μπας και έκανα τίποτα αλλά μάλλον για χ το πάει για ήττα. Θα φάω και γκολ, θα τρελαθούμε τελείως. Άσε το διάλο. Άσε το διάλο, πάρε το χ εκεί. Πάρε το χ εκεί. 4-4, άδικο αποτέλεσμα θεωρώ. Έπρεπε να πάρουμε την νίκη. Ήταν λίγο τυχερός ο αντίπαλος. Λίγο και ό,τι έκανε το έβγαινε. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι το φιφάκι. Το έχουμε μάθει πλέον, δεν ευρεάζουμε με αυτό. Κάτσε να δω τι rating έκανε ο Jones. 7 rating. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τα καλά του match σε αυτό, δεν έπαιξε τόσο καλά. Αλλά το review εγώ το ξέρω από το γουλού. Απλά τώρα είδατε μία φάση του Jones πώς παίζει στο περίπου. Α, παίρνω, συν 12 πήρα. Nice. Λοιπόν, μας έδωσε και πακέτο. Jump 26 gold pack. Ωραία. Θα ανοίξουμε και ένα πακετάκι εδώ στο βίντεο. Δείτε εδώ. Θα είμαστε τυχεροί στο βίντεο, για να δούμε. Εδώ. Walkout Future Star, δείτε εδώ. Να το. Να το. Κάπα, ρε. Μεγάλο κάπα. Ούτε μπόρτς είναι. Αυτήν εδώ την υπερπεκτάρα του 2001 είναι μικρότερος από μένα. Οκ, okay, ένα χρόνο μικρότερος. Μα αυτόν εδώ. Αυτοί οι δύο. Όχι αυτός. Αυτός. Και αυτός είναι τα δύο τέρατα στο κέντρο. Αυτοί οι δύο είναι Άγγλοι Χούλιτ. Και οι δύο είναι ο Χούλιτ σε Άγγλο. Άλλαξε η υπηκότητα ο Χούλιτ, διπλασιάστηκε και βγήκε ο Ρούνι και ο Τζόνς. Τζόνς, μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Υπάρχει και σε LM, αν θυμάστε καλά. Στο thumbnail το δείχνω και την LM, την κάρτα του. Η τιμή του SBC είναι γύρω στα 460 χιλιάρικα. Εμείς τον κάναμε με από 50 έως 100, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα κάπα τον έκανα. Αν έχω clip από το Twitch θα σας το δείξω να δείτε πως τον έκανα ακριβώς. Χρησιμοποίησαμε αρκετό φόντερ. Την 86 θυμάμαι την είχαμε βγάλει εντελώς τζάμπα πάντως.
και 85. Είχε μία 86, μία 85 και νομίζω μία 83. Και ζητάει μόνο μία Team of the Week. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν θεωρώ πως είναι overpriced το SBC του. Κάνει γύρω στα 400 κάτι χιλιάρικα. Πολλοί έχετε πει ότι είναι overpriced. Εγώ πιστεύω πως δεν είναι. Είναι ακριβώς η τιμή που χρειάζεται. Είναι μια κάρτα η οποία έχει 81 plus σε όλα τα stats του, από ό,τι βλέπετε. Και pace και shoot. Βασικά τα πάντα. Αστέρια 4-4, φοβερά αστέρια για CDM, ειδικά είναι τρομερά. Γιατί τον χρησιμοποιεί όσο CDM, δεν ανεβαίνει όπως ανεβαίνει ο Rooney. Ένα πάρα πολύ καλό pace, 85 acceleration, spring speed 83, φοβερό. Επίσης το αντίθετο, το αρνητικό που λέτε πάρα πολύ, είναι το body type που έχει. Επειδή έχει αυτό το body type που έχει, πολλοί λέτε ότι είναι αργός. Εμένα δεν μου φαίνεται αργός, εμένα μου φαίνεται πολύ κομπλέ. Έχει και work rate high από ό,τι βλέπετε. Άρα είναι καλός και πίσω και μπροστά. Εξίσου καλό και αυτό. Πολύ καλό σουτάκι για άμα θέλουμε να ανεβαίνουμε και να βαράμε κανένα σουτάκι. Έχει και ένα γκολάκι αν θυμάμαι καλά. Ναι, ένα γκολ και 5 assist. Εντάξει, δεν έχει πολλά πραγματάκια. CDM παίζει, πόσα να έχει. Passing, good είναι και το passing του. Short pass 96, το οποίο είναι νομίζω το πιο σημαντικό μαζί με το vision. 93, από τα καλύτερα. Παίζει ρόλο το passing. Μην ακούτε άτομα που λένε ότι δεν παίζει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει και καλό passing ένα παίκτη. Μετά dribbling, έχουμε 84 agility, 82 balance. Τα οποία είναι τα σημαντικά. Και είναι μια χαρά για CDM κάρτα κιόλας που δεν χρειάζεται να τρέχουμε και να κάνουμε τρίπλες με αυτόν. Απλά θέλουμε να κόβουμε με αυτόν. Είναι πάρα πολύ καλό. Το αρνητικό του Jones, το οποίο τώρα φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, είναι το defending. Αυτό το 78 interceptions και το 80 def awareness δεν είναι τόσο τρελά stats μπορώ να πω. Του έχω βάλει και σάντου για να ανεβαίνουν. Θα πω ότι κάποιες φορές φαίνεται μες στο game αυτό το πράγμα. Κάποιες φορές φαίνεται το interception, ειδικά το def awareness όχι τόσο πολύ, αλλά το interception φαίνεται κάποιες φορές μες στο game. Και πολλές φορές μπορεί το AI του Jones να περάσει μπάλα από εντελώς δίπλα του και να μην την πάρει απλά. Αυτό το θέμα δεν το είχαμε τον Kimmich, αλλά ο Jones έχει κάποια θετικά παραπάνω από ότι ο Kimmich, οπότε γι' αυτό βάλαμε και Jones. Απλά ο Kimmich είχε αυτό το θετικό που ήταν παραπάνω. Είχε λίγο καλύτερο defending μπορώ να πω, αλλά ο Jones έχει καλύτερο pace, έχει καλύτερο shoot, έχει καλύτερο passing, έχει καλύτερο physical. Βλέπετε, εντάξει, το strength του δεν είναι τόσο τρελό, αλλά έχει πολύ καλό stamina όπου δεν θα κουραστεί ποτέ, ειδικά στο CDM. Είναι μια πάρα πολύ καλή all around κάρτα και πιστεύω πως αξίζει και τα λεφτά του. Οπότε όσοι θέλετε να τον κάνετε, μπορείτε να τον κάνετε πιστεύω και να τον βάλετε στην ομάδα σας σαν CDM. Τώρα αν θέλετε να κάνετε την LM κάρτα του, δεν νομίζω να αξίζει η LM κάρτα του. Εγώ θα σας έλεγα να κάνετε αυτή τη CDM. Η LM μπορείτε να πάτε για πολλά πράγματα, όπως είναι ο Μανέ ας πούμε. Μπορείτε ακόμη και για ένα Rashford που έχει 5 skill move. Νομίζω πως είναι πολύ over kill ο Jones στο LM. Οπότε ναι, αυτό ήταν το review για αυτόν εδώ τον υπερπαίκτη, τον Χούλιτ, τον Άγγλο. Η ομάδα είναι αυτή που θα κατέβω λογικά και στο επόμενο γουλού, εκτός αν τύχουμε κάτι καλό στα rewards, δεν ξέρω. Αν σας άρεσε μαγείς το βίντεο, προφανώς, κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι για να φτάσουμε τα 30k και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούρια βίντεο και τα social media όπως Instagram, Facebook, Twitch και TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Στο Insta ανέβασα και μια φώτο η οποία μπαίνει πολύ στο mood, οπότε τσεκάρετε το. Τα λέμε μαγιές. See ya!